Πάμε λίγο γρήγορα στον Νίκο τον Καραγιώργη, ο οποίος είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έλα Νίκο. Καλημέρα από το Springfield, από το Πανεπιστήμιο του Springfield, όπου βρισκόμαστε, διότι σε λίγη ώρα ξεκινάει μια ακόμα τιμητική εκδήλωση για τον Νίκο Γκάλη, που φυσικά είναι το πρόσωπο εδώ πέρα, το κεντρικό πρόσωπο για όλους τους Έλληνες της Ομογένειας. Μάλιστα, ο Νίκος Καραγιώργης είναι απεσταλμένος της ΕΡΤΡΙΑ, φυσικά εννοείται, για το πολύ σπουδαίο αυτό γεγονός. Πες μας λίγο, τι θα γίνει σήμερα, γενικά το πρόγραμμα εντάχει, έτσι, Νίκο. Ναι. Είναι ένα ιδιαίτερα φορτωμένο πρόγραμμα για τον Νίκο Γκάλη, όπως μας έλεγε και χθες αμέσως μετά το τέλος της εκδήλωσης αυτής, στη διάρκεια της οποίας παρέλαβε και το πορτοκαλί τζάκετ, το πορτοκαλί σακάκι, που είναι σήμα κατά τεθέν της συγκεκριμένης τελετής εκδήλωσης για την είσοδο στο Hall of Fame. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Πανεπιστήμιο του Springfield στις 10.30 το πρωί τοπική ώρα. Θα ξεκινήσει μια εκδήλωση την οποία έχουν προετοιμάσει εδώ και αρκετούς μήνες, από τον Απρίλιο, από την 1η του Απρίλη, όταν έγινε γνωστό ότι ο Νίκος Γκάλης θα ενταχθεί. Θα εισέλθει στο Hall of Fame. Mm-hmm. Εμπνευστής και ο άνθρωπος ο οποίος έτρεξε όλο αυτό το εγχείρημα είναι ο Κωνσταντίνος Ψημόπουλος, Έλληνας λάτρης του μπάσκετ, λάτρης του Νίκου Γκάλη, θαυμαστής του, ο οποίος μάλιστα είναι πανεπιστημιακός και έχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Harvard και στο MIT, για όσους γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίτευγμα. Και θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης. Και μάλιστα είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι κατάφεραν οι Έλληνες το συγκεκριμένο event, τη συγκεκριμένη εκδήλωση, Αλέξη, να ενταχθεί στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Μάλιστα. Χρειάζεται να ξεπεράσουν πάρα πολλά εμπόδια, και γραφειοκρατικά, αλλά και να πείσουν κάποιους ανθρώπους σε κέρυες θέσεις, σε κομβικές θέσεις, σε θέσεις κλειδιά, ότι θα πρέπει και, και αυτή η εκδήλωση να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Νίκου Γκάλη, ο οποίος βέβαια με τα χαράς δέχτηκε την πρόσκληση και είναι εδώ πέρα για να τιμηθεί από τους Έλληνες ομογενείς. Εδώ βρισκόμαστε, σε λίγο θα είμαστε εκεί πέρα. Κύρια εκδήλωση πότε γίνεται, κύρια εκδήλωση είναι σήμερα, έτσι είναι. Η κύρια εκδήλωση είναι σήμερα. Ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος σε μερικές ώρες, συγκεκριμένα ξημερώματα Σαββάτου, λίγο μετά την 1.30 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, θα ενταχθεί στο Hall of Fame, θα περάσει στο Πάνθεον του Παγκοσμίου Μπάσκετ ως αθάνατος, και βέβαια το ομοίωμά του, η φωτογραφία του, έχοντας από κάτω το όνομά του, θα βρεθεί δίπλα σε ιερά τέρατα του Παγκοσμίου Μπάσκετ, στον Wilt Chamberlain, στον Michael Jordan, στον Magic Johnson, στον Larry Bird, που αναμένεται να είναι σήμερα παρόν. Ο Bird, ο οποίος ήταν αντίπαλος του Γκάλη τα χρόνια που αγωνιζόταν στο Seton Hall, στους πειρατές του Seton Hall, ως βέβαια παίκτης του Indiana All Bird, και υπήρξαν και συμπαίκτες σε ένα All-Star Game που είχε γίνει στα τέλη της δεκαετίας του 80, πριν ο Γκάλης επιλεγεί στο draft, στον τέταρτο γύρο από τους Boston Celtics. Είναι και αυτό ένα σημαδιακό γεγονός, Αλέξη, το γεγονός δηλαδή ότι ο Γκάλης θα απολαμβάνει ίσως την υπέρτατη τιμή που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής του μπάσκετ, ένας άνθρωπος του μπάσκετ, στη Μασαχουσέτη, εδώ που είχε έρθει ως επιλογή των Boston Celtics, αλλά τελικά για διάφορους λόγους, για έναν τραυματισμό, διότι εκείνη την εποχή ο μάνατζερ του ασχολούνταν περισσότερο με την τραγουδίστρια, την Diana Ross, και λιγότερο με αυτόν, τελικά ευτυχώς για μας, ευτυχώς για τους Έλληνες, ευτυχώς για τον Άρη, για τη Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα, ο Γκάλης τελικά επέστρεψε στην πατρίδα για να αγωνιστεί στον Άρη και να δοξάσει τη φανέλα του, αλλά και να δοξαστεί κυρίως με τη φανέλα των κίτρινων σε Ελλάδα αλλά και σε Ευρώπη. Αυτή είναι σίγουρα η μεγαλύτερη στιγμή. Ο Γκάλης, ο οποίος πέρα από το πορτοκαλί σακάκι, θα βάλει στα χέρια του σε μερικές φορές και ένα δαχτυλίδι, το οποίο μπορεί κάποιος να δει αν το σερφάρει στο διαδίκτυο. Έχει φυσικά μαζί του εδώ τη σύζυγό του την Ελένη, αλλά και την κόρη του τη Στέλλα, οι οποίες φυσικά λάμπουν από χαρά και υπερηφάνεια, βλέποντας τον σύζυγο και τον πατέρα αντίστοιχα να απολαμβάνει τεράστιες αναγνώρισης. Είναι χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τον Γκάλη, για όλα όσα είχε πετύχει τα προηγούμενα χρόνια στο Seton Hall, για το γεγονός ότι έχει επιλεγεί από τους Celtics, τους Boston Celtics, οι οποίοι εδρεύουν, έχουν έδρα στην πολιτεία της Μασαχουσέτης. Υπήρξε χθες στη διάρκεια, γιατί υπάρχουν και παράλληλες δραστηριότητες και εκδηλώσεις, Αλέξη. Όπως καταλαβαίνει κανείς, επειδή το marketing εδώ πέρα είναι έτσι φωτός μπροστά, όχι φυσικά μόνο από εμάς, αλλά και από την Ευρώπη. Η γκουρού του marketing είναι εκεί, άνθρωποι. Φυσικά, ακριβώς. Χορηγεί υπογραφές σε φανέλες, γνωστή εταιρεία με την οποία όλοι μεγαλώσαμε, μαζεύοντας χαρτάκια ποδοσφαίρου. Είναι μια από τις χορηγούς του συγκεκριμένου event, γενικότερα της ένταξης, της εισόδου στο Hall of Fame. Ουρά από κόσμο περίμενε υπομονετικά και στοϊκά να περάσει από όλα τα μέλη της κλάσης του 17 για να πάρει κάποιο αυτόγραφο, να βγει μια φωτογραφία, φανέλες πάνω. Φυσικά υπάρχει και η απαραίτητη μπουτίκ εδώ, με πάρα πολύ ωραία προϊόντα, όλα τα οποία βέβαια να σχετίζονται με το Hall of Fame. Γενικά μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, και ο Νίκος Γκάλης ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, πάρα πολύ χαρούμενος.
Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα ακόμα γεγονός ότι ο άνθρωπος που θα τον συνοδεύσει στο πόντιουμ για να διαβάσει και το λόγο που έχει ετοιμάσει, όπως μας είπε χθες, είναι έτοιμος αυτός ο λόγος εδώ και μέρες, είναι ο Μπομπ Μάκαντου. Ήταν επιλογή του Γκάλι να είναι ο Μάκαντου ο οποίος θα τον συνοδεύσει, καθώς οι δυο τους πήραν μέρος αυτές τις αλυσμόνητες, αξέχαστες κόντρες αναμετρήσεις του Άρη με την Τρέισερ Μιλάνο στο κύπελλο πρωταθλητριών στα τέλη της δεκαετίας του 80, και ήταν πάρα πολύ χαρούμενος ο Γκάλις που ο Μάκαντου, ο οποίος βέβαια είναι μέρος του Hall of Fame, με το που έμαθε αυτή την πρόθεση και την επιθυμία του Γκάλι, δέχτηκε με τα χαράς να είναι παρόν σε αυτή την κορυφαία στιγμή για τον κορυφαίο Έλληνα καλαθοσφαιριστή όλων των εποχών. Φαντάζομαι θα είναι και άλλοι αστέρες και θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με αρκετούς, και γενικότερα νομίζω ότι έχει πολύ συναισθηματική αξία αυτό το ταξίδι, γιατί είναι το πρώτο που κάνει μετά από πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, στην Αμερική? Πάνω από 25 χρόνια. Πάνω από 25 χρόνια, και δίνεις και πάσα για να πω ότι ο Γκάλις είχε την ευκαιρία να ξεναγήσει, να γνωρίσει στη σύζυγό του και στην κόρη του τα μέρη στα οποία μεγάλωσε, το New Jersey, διότι βρέθηκε και εκεί. Όπως είπες και εσύ, μετά από πάρα πολλά χρόνια, σε μια ιδιαίτερα λαμπερή εκδήλωση, σε μια σίγουρα αφορμή ιδιαίτερα ευχάριστη για τον Νίκο Γκάλι. Και βέβαια χθες του έγινε και σχετική ερώτηση αν αισθάνεται κάπως σαν τον ηθοποιό που περιμένει να πάρει στα χέρια του το αγαλματίδιο τον Όσκαρ, και χαμογέλασε. Ήταν μια σύγκριση μάλλον που του άρεσε. Αλλά σίγουρα υπάρχει αυτή η γλυκιά προσμονή, ανυπομονησία να περάσουν οι ώρες, να έρθει αυτή η πολύ μεγάλη βραδιά, αυτή η κορυφαία βραδιά για τον Νίκο Γκάλι που θα περάσει στο πάνθεο του παγκοσμίου μπάσκετ, Αλέξη. Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ξέρουμε ότι είχες πολύ σφιχτό πρόγραμμα. Είσαι και από τους τυχερούς. Σε ζηλεύουμε λίγο που είσαι εκεί, να ξέρεις, και έχεις την ευκαιρία να παρακολουθήσεις διαζώσεις αυτή την πολύ σπουδαία στιγμή του Νίκου Γκάλι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπες. Καλή συνέχεια στο πρόγραμμα και εκεί στο ρεπορτάζ, Νίκο. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.